Πρέπει για πάμε στη Γάδα. Για πάμε στη Γάδα. Έλα Παναγιώτη. Έλα Παναγιώτη. Ναι, καλημέρα. Σας άκουσα και μιλάγατε για καταστήματα. Ναι. Από την περασμένη Πέμπτη μέχρι σήμερα 143 άτομα έχουν συλληφθεί παραβιάζοντας, θα λέγαμε, τις απαγορεύσεις για το άνοιγμα των καταστημάτων σε 138 περιπτώσεις. 127 ήταν μόλις χθες. Και μάλιστα το πικ, θα λέγαμε, η κλιμάκωση αυτών της παραβίασης των απαγορεύσεων είχε έρθει το περασμένο Σάββατο με 86 παραβάσεις και 90 συλλήψεις. Θα σας έλεγα χαρακτηριστικά ότι στις πρώτες τρεις θέσεις είναι η Αττική με 51 συλλήψεις, 27 στην Δυτική Ελλάδα, που συμπεριλάμβανε βέβαια Πάτρα, Πύργο, αν θυμάστε καλά, που ήταν τα ταξίδια στους Αγίους Τόπους, και 11 στην Θεσσαλία. Από το πρωί βγήκε επίσης και μια διαταγή αναστολής των αδειών του αστυνομικού προσωπικού. Πρόκειται για ένα πολιτικό μέτρο, ενδεχομένως προκειμένου να προλάβουν οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, το αρχηγείο και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, το ενδεχόμενο, θα λέγαμε, μιας εξάπλωσης του ιού ακόμα και στο αστυνομικό προσωπικό, καθώς ήδη έχουμε ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα και τουλάχιστον 14 αστυνομικοί βρίσκονται σε μια προληπτική, θα λέγαμε, καραντίνα κατοίκων με άδειες και ρεπό. Πριν από λίγο βγήκε και μια απόφαση επίσης από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για την επιστροφή των αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων κυκλοφορίας των πολιτών, και κυρίως όμως που αφορούν, θα λέγαμε, τις εύκολες παραβάσεις. Εξαιρούνται από αυτές τις παραβίαση κόκκινου, βέβαια, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, οδήγηση στην λωρίδα έκτακτης ανάγκης, παραβάσεις που αφορούν την παπαρκάρισμα σε ράμπες αναπήρων, όπως και η επικίνδυνη οδήγηση των οχημάτων και μοτοσυκλετών. Να σας πω επίσης ότι από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αναφέρεται πως έκλεισαν από την αστυνομία οι τρεις δίωδοι στα χωριά Δραγασιά και Δαμασκηνιά. Είναι τα δύο χωριά που τέθηκαν χθες από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε καραντίνα. Έκλεισαν οι δύο είσοδοι έξοδοι, οι δύο από Κοζάνη και μία από Καστοριά. Χθες μάλιστα υπήρξε και μία σύσκεψη έξω από το χωριό ανάμεσα στους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που με αναξιοπαθούντες κατοίκους και κατοίκους. Αυτοί θέλουν τώρα προσοχή, μέρημα... τους αφήνει κάποιο τρόφιμα, πράγματα, δεν τους παγωρείται να βγουν από το σπίτι. Ακριβώς, μέρημα του Δήμου της Περιφέρειας. Ήδη ένας στρατιωτικός γιατρός έχει εγκατασταθεί στο κέντρο υγείας στο Τσοτήλι, όπως με αναφέρουν, προκειμένου να υπάρχει μια κοντινή ιατρική παρακολούθηση και περίθαλψη των κατοίκων. Ναι. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, σε περίπου 100 κατοίκους και των δύο χωριών, οι 14 έχουν βρεθεί θετικοί, ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν συμπτώματα. Υπάρχει μεγάλα χωριά στην Καστοριά, όπως ξέρεις. Είναι, νομίζω, 70 και 40 κάτοικοι αντίστοιχα, αν είμαι σε θέση να γνωρίζω, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που υπάρχουν από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Άμα είναι, δύο χωριά, 70 και 40, και είναι περισσότερο να ζουν, πώς είναι όλοι μαζί 340 στη χώρα? Είναι περίπου 110 και στα δύο χωριά, δεν έχει γίνει 14. Δεν έχει γίνει σε όλους το τεστ. Δεν έχει γίνει σε όλους. Δεν υπάρχει το τεστ για όλους. Μην γελιόμαστε. Γενικώς. Ναι. Γενικώς σας έλεγα ότι μας λένε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην Καστοριά, και μάλιστα λόγω των ταξιδιών κάποιων επαγγελματιών στην περιοχή της Ιταλίας και στο Μιλάνο. Μιλάνε για τους γουναράδες, και μάλιστα ο αντιπεριφερειάρχης πρότεινε και την, να τεθεί σε συνολική καραντίνα ο νομός, κάτι το οποίο εξετάζεται από την Εθνική Επιτροπή Υγείας. Θα το αξιολογήσουν και θα αποφαθούν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ένα ερώτημα. Χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι υπηρετούν στην ελληνική αστυνομία, βρίσκονται σε κλούβες των ΜΑΤ, όλοι μαζί, ομαδικά, σε κλειστούς χώρους, σε γραφεία, σε εργαστήρια, σε αστυνομικά τμήματα. Έχει ληφθεί κάποια μέρημνα για αυτούς τους ανθρώπους? Έχουν δοθεί οδηγίες? Θα σεβαστούν τον αστυνομικό, ο οποίος ενδεχομένως να έχει παιδιά στο σπίτι και να πρέπει να τα κρατήσει, γιατί ο σύζυγος ή η σύζυγος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και δεν μπορεί να πάρει την άδεια ειδικού σκοπού? Θα υπάρχουν τέτοια μέτρα για τους αστυνομικούς συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκονται πραγματικά στην πρώτη γραμμή? Κοίτα να δεις, Γιώργο και Δημήτρη, από ό,τι φαίνεται, οι οδηγίες έχουν δοθεί. Χθες ήδη κόπηκαν κάποια κονδύλια και έγιναν απολυμάνεις σε διάφορες αστυνομικές υπηρεσίες, όπως εδώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και σε κάποια περιφερειακά τμήματα της Αττικής. Υπήρξε προμήθεια σε αντισηπτικά και μάσκες. Βέβαια,
Μιλάμε για υπηρεσίες πρώτης γραμμής, μιλάμε για υπηρεσίες που έρχονται σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο. Είδαμε και μια απουσία, θα λέγαμε, ατομικής ευθύνης, καθώς πάρα πολλοί πολίτες συνέρεαν κατά δεκάδες σε αστυνομικές υπηρεσίες και ασήμαντες αφορμές. Μπορώ να σου πω χαρακτηριστικά ότι πάρα πολλοί ήρθαν εδώ στην άμεση δράση προκειμένου να παραλάβουν, θα λέγαμε, κάποια αντίγραφα από τα γραφεία συμβάντων για κάποιες καταγγελίες που είχαν κάνει για ενόχληση, ηχορύπανση του γείτονα, για το σκύλο του γείτονα, για σκουπίδια που άφηνε ο γείτονα σε αστυνομικά τμήματα. Ερχόντουσαν ακόμα και αγνήσια υπογραφής. Δεν σ' άκουσα. Viral έγινε χθες με αυτά που έλεγες. Viral. Όλος ο κόσμος σε σένα κουβέντιαζε. Θα κάνω μια γρήγορη, θα λέγαμε, στρέψη της κάμερας του Γιώργου Αγγελετάκης, πολύ γρήγορη, ναι, για να δείτε μερικές από τους πολίτες που έρχονται εδώ προκειμένου να παραλάβουν είτε πινακίδες κυκλοφορίας. Φτάνει, Γιώργο, εντάξει, δεν χρειάζεται άλλο. Φτάνει. Ναι, ναι, ναι. Γύρω σε εμάς πάλι. Έτσι. Υπάρχει, δηλαδή, ο κόσμος να φανταστείς. Καλά το έκανα. Υπήρχε, ας πούμε, τώρα και η έκδοση διαταγής από τα αρχεία της κυρίας αστυνομίας προκειμένου να υπάρχει μια παραλαβή των αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων κυκλοφορίας. Αυτό, από ό,τι φαίνεται, θα γίνει πλέον είτε με ηλεκτρονικό αίτημα στα email των αρμόδιων υπηρεσιών, είτε εκεί που χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία, με τηλεφωνικό ραντεβού, προκειμένου να μην υπάρχει μεγάλη προσέλευση κόσμου. Nice. Εξαιρετικό. Να επισημάνω κάτι τελευταίο, ότι από αύριο θα λειτουργήσει εδώ στο δεύτερο όροφο, σε ένα ανεξάρτητο κομμάτι που βρίσκεται και το κέντρο επιχειρήσεων της άμεσης δράσης, θα λειτουργήσει το κέντρο ιχνηλάτησης, το οποίο θα επανδοθεί με 100 αστυνομικούς και πυροσβέστες, το οποίο θα ιχνηλατεί, θα λέγαμε, τις επαφές των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, καθώς από ό,τι φαίνεται αυτό έχει βοηθήσει σημαντικά στο περιορισμό ή στην αναστολή εξάπλωσης του ιού σε χώρες όπως η Κίνα και άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Και μάλιστα έλεγαν χαρακτηριστικά στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ότι αν χάσεις ένα κρούσμα ενδεχομένως να σου προκύψουν 30 ακόμη. Μάλιστα. Είναι κάτι σημαντικό, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα λειτουργήσει παράλληλα με κέντρο πληροφοριών στο Χαλάνδρη, εκεί με το 112, και το κέντρο, θα λέγαμε, ελέγχου που θα λειτουργήσει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Παναγιώτη, πριν πάμε σε